Δημήτρης Μετσέλος. Τι έγινε, πού πας εσύ? Ποιος εσύ? Πού πας? Έξω, έξω, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Κεντράρω στην πορεία μου και μοιάζατε τι. Μα έχω ακόμα, είμαι δοσμένος και θα δήλωσω. Έχω ψυχή και σώμα. Ταυτόχρονο παδός και πέφτει σε φανέλα με ίδιο χρώμα. Παρέα με ηρωές μου από πριν 15 χρόνια. Τα βάζω ακόμα με το σύστημα, λες και σημαίνει κάτι αυτό. Λατρεύω τους αγώνες μου κι ας μην κυλάει το μετρητό. Λατρεύω τα όνειρά μου και έτσι δύναμη αδλώ. Τον ίδιο σκοπό ελεύθερος, κι ας με πούνε γραφικό. Αναβολώ και πολεμώ να φέρω εγώ όσα μου τάξανε. Ή προσπαθώ να σώσω ό,τι όμορφο δεν ρημάξανε. Με το ξύλινο μου ξύφος δείχνω σ' όλους τόλμη και ήθος. Οι όλοι κοιτάς στη τσέπη μου, οι απλά κοιτάνε. Οι Brave Boys Reborn είναι μια μπάντα που γνώρισα πριν από 2 χρόνια και τους καλέσαμε να παίξουν στο επιτυχιακό των ημισκουμπρίων που κάναμε στο Fuzz το 2012. Πες με παιδί, πες με μικρό, με εγώ κρατώ ένα στυλό και σου τα γράφω. Τι από εδώ, εγώ στον κόσμο μου πετώ. Μ' αρέσει εδώ, μα υποδίψα για να μάθω. Ξεκίνησε με αρχικά σαν πυρήνα όταν αφού είχαμε παίξει με τα ημισκούμπρια στο Fuzz στο 16ο επαιτειακό live τους και κάναμε διασκευή στο Μέσο Βολάν, το οποίο ανέβηκε σαν βίντεο από τα ημισκούμπρια επίσημο, συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχε μια φλόγα και αυτή τη φλόγα βασικά τη συνειδητοποίησε ο Δημήτρης ότι υπάρχει και μας έκανε την πρόταση. Αφού είχαμε κάνει και διασκευή σε μια ακουστική διασκευή στο κομμάτι Άρε Πατέρα που ήταν από το προσωπικό του δίσκο, να δοκιμάσουμε να γράψουμε κάποια κομμάτια και να πειραματιστούμε σε αυτό το είδος. Εμάς μας άρεσε η ιδέα γιατί φυσικά μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και μας φάνηκε ενδιαφέρον ένα project rap και φυσικά με τη φωνή του Δημήτρη του Μετζέλη που πιστεύουμε ότι είναι ιδανική για αυτό το πράγμα και είπαμε το ναι, οπότε ξεκινήσαμε έτσι να γράψουμε κομμάτια. Όσα και να πω, πες με παιδί, πες με μικρό, με εγώ κρατώ ένα στυλό και σου τα γράφω. Τι από εδώ, εγώ στον κόσμο μου πετώ, μ' αρέσει εδώ. Μελλοντικά σχέδια, τελειώνουμε το project εδώ με τα παιδιά, με τους Πρέτζιντες, το οποίο θα ανακοινωθεί και σήμερα επίσημα τι ακριβώς είναι και τι περιέχει και τι θα περιέχει. Και συνεχίζουμε live με τα ημισκούμπρια, κανονικά και με τον νόμο, όπως κάνουμε, θα κάνουμε ξανά τα επιτυχιακά μας που κάνουμε κάθε χρόνο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις φέτος για να μας δουν και τα παιδιά τέλος πάντων που δεν μπορούν να έρθουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να μας δουν. Πιο εύκολα. Και να ακουστάρουμε και εμείς ας πούμε, γιατί αλίμονο τώρα δεν είναι. Τόσα χρόνια. 18. 14. Αν ήσουν άλλος, θα δείτε να πάρει. Τώρα είναι ανάποδο. Έτσι ώστε να μην είναι ολοκληρή. Κατάλαβα. Είμαι παλιός, ζω στην εποχή σας απ' τη χρονομηχανή, χώνομαι μες στη ζωή σας κι όπως είσαι αραχτός, μες στη μουσική κοτσάνα σκάει ο γερο-ράπερ και τα κάνει πουτάνα. Εμείς αυτόν τον καιρό προωθούμε το δίσκο μας ο οποίος κυκλοφόρησε το Μάρτιο από τη The Other Side Records, το LP's. Έχουμε συνθέσει ήδη το δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος, τον οποίο θα τον ηχογραφήσουμε με το νέο χρόνο και σκοπεύουμε για κάποια κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου μέσα στο 14. Αυτά. Να πούμε ότι έχουμε φτιάξει και ένα site για το project, το οποίο είναι deltame.prejudicereborn.com και φυσικά υπάρχει αντίστοιχη σελίδα στο Facebook όπου όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το project μπορούν να μπουν εκεί να δούνε νέα και εξελίξεις σχετικά με αυτό. Επίσης σχετικά με αυτό το project που λέει και ο κύριος Τάσος εδώ, ο frontman των Prejudice, θέλω να πω κάτι. Με το που θα βγει αυτό το project και θα είναι έτοιμο, ξέρετε τι θα συμβεί, έτσι. Πού είσαι ρε φίλε, έλα εδώ, έλα εδώ να πούμε τι θα συμβεί. Έλα. Πώς είμαι να πούμε τι θα συμβεί, ναι. Βεντούζα. Αυτό. Από ό,τι έμαθα, ήρθε πρώτος ο Μετζέ, πρώτος, μαζί με τα παιδιά που σκουπίζανε, φορτωθήκαν όλα, ήρθε το συγκρότημα, κρουτήσανε και ήρθε τελευταίο εσύ κρατώντας μια μπακέτα, από ό,τι άκουσα. Και, και δεν ξέρω αν η μπακέτα ήταν ψωμιού. Ήταν ψωμί, ήταν έτσι. Να ξέρουμε τι μπακέτα έπαιξε.